κυβέρνηση θα είναι σε αυτή την κυβέρνηση. Όπως ξέρετε, δεν θα είμαι. Απαγορεύεται. Δεν θα είμαι. Έχει απαγορευτεί αυτό. Δεν πειράζει. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να είσαι εκεί και να δίνεις την πολιτική μάχη. Άρα, ξέρετε, θα δώσετε τη μάχη. Τα οφίτσια, λοιπόν, τα οφίτσια, ναι, και τα διάφορα αυτά, εγώ τα έχω ζήσει πολλά χρόνια. Δεν, τα έχετε χορτάσει. Δεν μου χρειάζεται. Το λέγαμε γιατί υπήρχε και μια φήμη για την Ευρώπη. Ο Αβραμόπουλος τελειώνει και αυτό η θητεία του. Μήπως σκεφτόταν κάτι άλλο. Να δούμε. Γιατί αυτά θα χειριστεί η Νέα Δημοκρατία ό,τι, τώρα. Ό,τι δεν ξεχνάμε. Σε ό,τι χρειαστεί, όπως λέει κάποιος φίλος μου, στη διάθεση της παρατάξεως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εμένα ο στόχος μου είναι να κάνω την πολιτική, να έχω αποτέλεσμα σε αυτά τα οποία θα πούμε και για την Κρήτη και για ολόκληρη την Ελλάδα. Να έχετε εσείς, αλλά ο κόσμος, ξέρετε, δεν έχει περίοδο χάριτος, κύριε Μπακογιάννη. Δεν έχουν γίνει πάρα πολλά. Και δεν θα έχουμε έχει. Ζήσει απίστευτα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Εξευτελίστηκε το κράτος τελείως, γελιοποιήθηκε το κράτος με όλες τις ιστορίες, με κουφοντίνες, με μπαχαλάκιδες, με. Σε όλα αυτά ο κόσμος περιμένει απαντήσεις αύριο. Δεν θα μας δώσει περίοδο χάριτος ο ελληνικός λαός. Και το ξέρουμε. Δεν είναι ότι την περιμένουμε. Το ξέρουμε. Και το ξέρει και μας ο πρόεδρος του κόμματος. Μας είπε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή ότι έχει 10 νομοσχέδια, τον είχαμε εδώ, ναι, την Παρασκευή το πρωί. Είμαστε έτοιμοι, λέει, να κυβερνήσουμε. Έχουμε τα πρώτα νομοσχέδια έτοιμα. Να πάμε στη Βουλή. Τα έχουμε πραγματικά έτοιμα και έχει απόλυτη συνείδηση ο πρόεδρος του κόμματος ότι ο ελληνικός λαός θα ζητήσει από εκείνον αυτά τα οποία δεν μπόρεσε να του δώσει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Δηλαδή σοβαρότητα, μετριοπάθεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Μάλιστα. Διότι τελικώς το αποτέλεσμα θα μας κρίνει όλους. Κύριε